ποιο ήταν το μεγάλο, το εγκληματικό λάθος που έκανε, ας πούμε, η ηγεσία της πεζοστής. Είχε προηγηθεί, όπως εμείς εδώ καλά οι Κορίθιοι γνωρίζουμε, η φωτιά στην Κινέτα στις 12:03 που σας εντυπωσιάζει, που είπατε και πριν, η ακρίβεια. Όχι, δεν μας εντυπωσιάζει. Ίσα-ίσα αυτό περιμένουμε από τους ανθρώπους. Κοιτάξτε, πρέπει να μιλάμε με απόλυτη ακρίβεια και με στοιχεία. Γιατί οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Να μην μεταφέρουμε στον κόσμο, ας πούμε, πλαστή εικόνα. Και ο κόσμος, να είστε σίγουροι και εσείς και όλοι μας, ότι έχει τη δυνατότητα να κρίνει και να αξιολογήσει. Λοιπόν, 12:03 εκδηλώθηκε η φωτιά. Εκείνη την ώρα, ακριβώς, και μετά από, αφού έγινε γνωστή η φωτιά, μετά από λίγα λεπτά, το κέντρο των Αθηνών δίνει εντολή στα 6 περιπολικά που ήσανε και φυλάγανε την περιοχή αυτή που κάηκαν οι άνθρωποι, και ήσανε 2 στο Κοροπή, 2 στην Παλίνη και 2 στη Νέα Μάκρη, 2, 4, 6 περιπολικά. Τους δίνει εντολή να μετακινηθούν όλα με κατεύθυνση Κινέτα Αγίος Θεοδόρος. Άρα, αν είχε σχέδιο εκεί το να προστατέψουν εκείνες τις περιοχές, τους πήρανε και τους πήγαν αλλού. Ακριβώς. Άρα αυτό δείχνει ότι... σαν αποτέλεσμα ότι η περιοχή αυτή έμεινε ακάλυπτη. Δεν είναι τυχαίο, όπως τα γνωρίζετε εσείς και όπως τα έχουν δει όλοι οι πολίτες, οι Έλληνες, ότι έχουν βγει δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες άνθρωποι που ζήσανε τον εφιάλτη αυτής της πυρκαγιάς μέσα στον χώρο της πυρκαγιάς και είπαν ότι δεν βλέπαμε πυροσβέστες, δεν είδαν πυροσβεστικά αυτοκίνητα. Και δεν μπορεί να λένε όλοι ψέματα. Όχι, δεν λένε καθόλου ψέματα. Αυτοί οι άνθρωποι ίσα-ίσα λένε την απόλυτη αλήθεια, γιατί λένε αυτό που βιώσαν ήδη και αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, όταν λοιπόν έξω απομακρύνει από εκεί πέρα τα αυτοκίνητα που είναι εντεταλμένα να φυλάνε την περιοχή, τα οποία μάλιστα λόγω των συνθήκων που είπαμε ότι επικρατούσαν, με ακρίβεια πάλι θα σας πω ότι πριν από 2 ώρες από όταν έγινε αυτή η φωτιά, στο Νταού Πεντέλης που ξεκίνησε η φωτιά, είχε ταχύτητα ο άνεμος, οι ρηπές ανέμου, 123 χιλιόμετρα την ώρα. Λέει, ήταν η μεγαλύτερη ταχύτητα ανέμου που έχει καταγραφεί τα τελευταία 8 χρόνια. Σας λέω τώρα επίσημο στοιχείο. Ναι, αλλά αυτά τα στοιχεία χρησιμοποιεί η κυβέρνηση και λέει ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Ακούστε, αυτό όμως έχει και την άλλη ερμηνεία. Όταν έχεις εσύ το μοντέλο της πρόβλησης ώρες πριν στα χέρια σου, δεν παίρνεις και αυτά τα λίγα αυτοκίνητα που έχεις εκεί να τα απομακρύνεις. Είναι εγκληματικό λάθος.